Έλληνα, το αγαπημένο σου χρώμα, το ροζ. Τη σπάει, τη σπάει. Τη πηγαίνει, πώς φαίνεται. Τη σπάει πολύ, γιατί έχει και αυτό το μαλλί και αυτό το χρώμα επιδερμίδας. Πώς μου φαίνεται. Δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς μου φαίνεται. Ναι, αλήθεια. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Από μέσα φοράς πουκάμισο. Ναι. Μπορούμε να ανοίξεις το κουμπί. Δεν μπορούμε. Ποιο το σακάκι. Βέβαια. Τι νομίζεις, θα ξεκουμπώσεις το πουκάμισο μέσα από τη γραβάτα. Όχι, δεν είμαι τόσο σαδίστρια. Απλά πρέπει να έχει σηκωθεί τώρα η γραβάτα. Δεν με πειράζει αυτό. Άνοιξε το λίγο να το δω. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Αρχικά καταλαβαίνω πώς περπατάς, γιατί αυτά τα παπούτσια πολύ δύσκολα περπατώνται. Όπως τα έχω πάρει κι εγώ, έτσι τα έχω αφήσει στην ντουλάπα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Απορώ πώς τα φοράτε οι άνθρωποι, οι γυναίκες. Μου λείπει κάτι πράσινο. Θα μου πεις ένα αναμενόμενο. Με το λέοπαρ και κάτι πράσινο και το ροζ, νομίζω ότι θα ήταν ακόμα πιο έντονο αυτό που θέλεις να κάνεις. Mm. Γιατί ούτως ή άλλως το κεφάλι σου με αυτό το, τη μάσκα styling και μόνο styling να το πούμε αυτό, εύχομαι να μην χρειάζεται τότε να φοράμε και μάσκες υφασμάτινες και αυτό από πάνω. Οπότε θα είναι λίγο, ξέρεις, θα μας λείπει μετά η αλυσίδα. Καταλαβαίνεις, δυστυχώς. Δυστυχώς το λέω αυτό, έτσι. Δεν γελάμε με αυτό, γιατί δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει μετά από κάποια χρόνια. Έτσι όπως πάμε. Ενώ είναι το πρόσωπό σου, ξεκίνησες από πάνω με αυτή την μάσκα styling, η οποία είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί σε τέτοιο επίπεδο. Μου αρέσει πάρα πολύ η γραβάτα που έβαλες πάνω από το λέοπαρ, αλλά θεωρώ ότι είναι δύο print που δεν μου αρέσουν καθόλου. Τώρα δεν μπορώ να το δω από κοντά να καταλάβω ακριβώς τι print είναι η γραβάτα σου. Έχει μικρά τυγράκια. Έχει μικρά τυγράκια. Ναι. Η τσάντα σου είναι μια κλασική επιλογή τσάντας, πάρα πολύ ωραία τσάντα, κλασική επιλογή. Οπότε έχω παπούτσια κλασικά, τσάντα κλασική, ένα έντονο πρόσωπο και ένα κουστούμι ροζ, το οποίο το έχουμε δει φέτος σε πάρα πολλές βερσιόν. Δηλαδή καταλαβαίνω αυτό που πας να κάνεις, να φορέσεις κάτι, να έχεις μια εξτραβαγκάντζα επάνω σου, αλλά με κλασικά κομμάτια, που κάπως νομίζω σαν τη δεύτερη μέρα που σε γνωρίζω και το κόκκινο βερνίκι, είναι λίγο πιο μπερδεμένο από ό,τι εσύ όφιλες να κάνεις σήμερα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ όμως. Και είναι μια πολύ ιδιαίτερη προσπάθεια. Και αν συνεχίσεις έτσι, που μάλλον έτσι σε βλέπω να συνεχίζεις, θα την τυνάξει μπάνκα στον αέρα εδώ στο My Style Rocks. Ευχαριστώ. 3.